Εισήλθαμε, αδελφοί μου, εις τον μήνα της Παναγίας μας, το μήνα Αύγουστο, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην μεγάλη μας μάνα, στη μητέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Προς αυτήν, λοιπόν, κλείνομαι το γόνι της ψυχής και του σώματος και υψώνομαι τα μάτια μας και ενώπιον της Αγίας της εικόνος, ιδιαιτέρως κάθε βράδυ τώρα το 15 Αύγουστο, που ψάλλουμε την Ιερά Παράκλησή της, δεόμεθα και καθηκετεύομαι, ώστε να μεσιτεύει προς Κύριον υπέρ πάντων ημών. Την παρακαλούμε να μεσιτεύει και να δέεται για τον κάθε ένα από μας, ώστε να βρούμε τον δρόμο της ζωής μας τον πραγματικό, για να φτάσουμε εις μέτρων ηλικίας και εις άνδρα τέλειων, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Στην Παναγία μας εναποθέτουμε τους μύχιους πόθους, τους στεναγμούς, τις επιθυμίες μας, τις χαρές μας, τα πάντα. Η ζωή μας κρέμεται από τα χέρια της, πάνω στα οποία αγκαλιάζεται ο άνθρωπος με το Θεό. Πάνω σε αυτά τα χέρια λυκνίζεται ο κόσμος ολόκληρος. Και για να χρησιμοποιήσω μια ωραιωτά την φράση, πάνω σε αυτά τα χέρια ασπάζεται ο Θεός τον άνθρωπο και γλυκοφιλεί ο άνθρωπος το Θεό. Να προσευχηθούμε ενώπιον της για τις οικογένειές μας και για την κοινωνία μας, η οποία παραπέει πνευματικά, η οποία έχει χάσει την πορεία της και έχει μπερδέψει τα πράγματα και υπηρετεί τα άλογα πάθη, τα οποία είναι κινήσεις της ψυχής, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, επιμίσως άκρητων και φιλίαν άλογων, που σημαίνει δηλαδή ότι εκείνα τα πράγματα τα οποία πρέπει να αγαπάμε, εμείς τα μισούμε. Και εκείνα τα οποία πρέπει να μισούμε, εμείς τα αγαπάμε. Έτσι δεν είναι η αλήθεια, για να είμαστε ρεαλιστές. Την αγιότητα που πρέπει να την αγαπάμε, δεν την υπηρετούμε. Αντιθέτως, την αποστρεφόμεθα και την μισούμε. Και την κακία και την αμαρτία την οποία πρέπει να απεχθανόμεθα, εκείνη να αγαπάμε, για να είναι πάντοτε επίκαιρος, θα έλεγε κανείς, ο λόγος του Αγίου Αποστόλου Παύλου, ο οποίος έλεγε χαρακτηριστικά: «Βλέπω άλλων νόμων εν τις μέρες ήμου, αντιστρατευόμενων των νόμων του νοός μου, και ο μισό κακόν θα πει παρακάτω ο Άγιος Απόστολος Παύλος τούτο πράσω. Βλέπω έναν άλλον νόμο, ο οποίος έρχεται απ' έξω να με καταλάβει άλλες επιθυμίες, για να μιλήσω με απλά, άλλες καταστάσεις να καταλάβουν την ψυχή μου, και αυτό το οποίο το ξέρω ότι είναι κακό, αυτό το οποίο το μισώ, αυτό κάνω». Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να παρακαλέσουμε την Παναγία μας, την κοινωνία μας, η οποία επαναλαμβάνω παραπέει, να την σκέπει μητρικά και να την οδηγεί δια πρεσβειών της πνευματικά εις την οδόν της σωτηρίας δια της μετανοίας. Διότι αν, αδελφοί μου, δεν αλλάξουμε τρόπο ζωής, τότε εις μάτιν κοπιόμεν. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία αυτή η περίοδος του 15 Αυγούστου, αλλά και κάθε άλλη περίοδος που η Εκκλησία μας προβάλλει τα πνευματικά όπλα, να υπηρετήσουμε αυτόν τον δρόμο της αληθείας προς το δικό μας όφελος και το δικό μας πνευματικόν συμφέρον. Και τρίτον, να παρακαλέσουμε, αδελφοί μου, την Παναγία μας όλη, ώστε να επιβλέψει όματι Αγίο αυτής και να σκεπάσει τους αδελφούς μας εκείνους εις τα μέρη της γης, που οδυνώνται και υποφέρουν και βασανίζονται φρικτός και δεινός, ως μη όφελεν, διότι οι μεγάλοι της γης λογίζονται τους ανθρώπους δυστυχώς ως πρόβατα σφαγής
και όχι ως δημιουργήματα του Θεού, όχι ως πρόσωπα δημιουργημένα κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Τη φρίκη σε καταλαμβάνει, αδελφοί μου, όταν βλέπεις σήμερα εις τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημερώσεως και δεις το διαδίκτυο, ότι κόπτονται και σήμερα κεφαλές Ορθοδόξων Χριστιανών ή άλλων και παίζουν κλωτσώντας το κεφάλι τους από εδώ και από εκεί, όσοι δεν έχουν μέσα τους Θεό. Αδελφοί μου, να σπεύσει η Παναγία μας, ας την παρακαλέσουμε όλοι, εκεί στα μέρη της Μέσης Ανατολής, εκεί που είναι η κοιτίδα του χριστιανισμού, ούτως ώστε να σταματήσει το αίμα, να σταματήσει η οδύνη, ο φόνος των μικρών παιδιών, αλλά και των άλλων αδελφών μας. Να σταματήσει ο πόλεμος για να μην σκοτώνονται οι άνθρωποι, όποιοι και αν είναι αυτοί, είτε είναι χριστιανοί είτε όχι, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι δημιουργημένος, επαναλαμβάνω, κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Διαβάζομαι σχετικά με αυτό κάτι πολύ συγκλονιστικό, το οποίο σας μεταφέρω. Ένα παιδάκι, το οποίο το χτύπησαν οι βόμβες που εξεράγησαν, λίγο πριν ξεψυχήσει, ξέρετε τι είπε στους ανθρώπους που ήταν γύρω του? «Τώρα που θα πάω στο Θεό, θα σας μαρτυρήσω όλους και θα δείτε τι θα πάθετε». Αντιλαμβάνεστε αυτόν τον λόγο ενός μικρού παιδιού πόσο βάθος έχει? Πρώτον, το παιδί πιστεύει ότι και έτσι είναι, οδεύει προς την αιωνιότητα, στα χέρια του Θεού. Δεύτερον, πιστεύει ότι ο μόνος που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο σήμερα είναι ο Θεός. Έχουμε κάνει λάθος, ή αν θέλετε πήραμε τη ζωή μας λάθος, όπως λέγει ένα παλαιότερο τραγούδι, και αλλάξαμε ζωή. Εκείνο το παιδί έρχεται να μας πει: «Θα σας μαρτυρήσω στο Θεό, δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν είσαστε ανεξέλεγκτοι. Δεν είσαστε δικτάτορες μέσα εις τον κόσμο, αλλά είσαστε δημιουργήματα του Θεού. Εξαρτάστε από τον Θεό που σας δημιούργησε. Πρέπει να σέβεστε τον Θεό. Πρέπει να σέβεστε τον συνάνθρωπό σας. Πρέπει να σέβεστε το δικό σας πρόσωπο. Και θα δείτε τι θα πάθετε». Αδελφοί μου, αν στεκόμαστε στα πόδια μας, αυτό οφείλεται στις πρεσβείες της Παναγίας μας. Και αν δεν έχουμε πάθει αυτό που μας πρέπει και που μας αξίζει, και ας μη θεωρηθεί βαρύς αυτός ο λόγος μου, οφείλεται στις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και των Αγίων μας. «Έγινε ο κόσμος μας γη Σοδόμων και Γομόρων, και ας ελπίσομεν ότι δεν θα μας κατακαύσει ο Θεός και δεν θα γίνουμε ο καθής στήλη αλός, γυρίζοντας προς τα πίσω, για να δούμε τον παλαιόν άνθρωπον και τον παλαιόν κόσμον της φθοράς και της αμαρτίας». Αυτές τις σκέψεις είχα στο νου μου και στην καρδιά μου, και αυτές τις σκέψεις καταθέτω σήμερα ενώπιον σας, παρακαλώντας σας συγχρόνως να παρακαλέσουμε από τα βάθη της ψυχής μας και να οικετεύσουμε την Παναγία μας, ώστε Κύριος ο Θεός διαπρεσβειών της να γίνεται ήλαιος πάσιν ημίν, να γίνεται ήλαιος για τον καθένα μας, για την κοινωνία μας, για το έθνος μας και την πατρίδα μας, αλλά και τον κόσμο ολόκληρον. Αμήν. Και τώρα, αδελφοί μου, θα παρακαλέσω να προσευχηθούμε όλοι για την ανάπαυση της ψυχής ενός μακαριστού αδελφού μας, ενός ανθρώπου ο οποίος υπηρέτησε την τοπική κοινωνία, αλλά και το συνεργάτης της τοπικής εκκλησίας μας, αφού επί έτη πολλά, επί δεκαετίες, από μικρό παιδί θα έλεγα, γιατί έφυγε σχετικά νέος, 47 ετών από τον κόσμο αυτό, υπηρέτησε την εκκλησία μας ως ιεροψάλτης εις τον ιερό ναό των Αγίων Αποστόλων Πατρών,
αλλά και εις άλλους ναούς ευκαίρος ακαίρος προσέφερε τις υπηρεσίες Του, να προσευχηθούμε επί τη επιτελέση του τεσσαρακονθή μέρου μνημοσύνου Του και να ευχηθούμε Κύριος ο Θεός να Τον αναπαύει τον Ανδρέα Τσιμάρα εν χώρα δικαίων και αγίων και εις την σύζυγό Του, την αδελφή Του και τους λοιπούς συγγενείς Του να χαρίζει την εξύψους παραμυθίαν.